Καλημέρα, καταρχήν σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Μας θυμάτε στην εκδήλωσή μας αυτή. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, τον κύριο Κόσμιν Ξωτήρη. Από εκ μέρους του Δήμου είναι ο χωριονός μας, ο Ηλιάς ο Δημήτρης. Ο πρόεδρος της Εύσης Ομπλέσκης Φλόρινας, κύριος Αγκονιάτης. Ο αστυνόμος του χωριού και πολλά χρόνια προϊστάμενός μου, ο Γυμνόπουλος, ο Αλέξανδρος. Με πήρε τηλέφωνο ο βουλευτής Φλόρινας Αντωνιάδης, που είπε είναι καθοδόν για την Αθήνα και στέλνει τις ευχές του. Πριν δώσω το λόγο να μας απευθύνουν ένα σύντομο χαιρετισμό, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι φέτος η τοπική κοινότητα Νέου Καυκάσου γίνεται 100 χρονών, 1923-2023. 100 χρόνια κλείνει η τοπική κοινότητα Νέου Καυκάσου. Για τον λόγο αυτό, τον Αύγουστο, θα κάνουμε εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια. Θα κάνουμε εκδηλώσεις μνήμης, εκδηλώσεις τιμής για τους προγόνους μας. Για αυτούς που πρωτοεγκαταστήθηκαν στο χωριό, που παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, δημιούργησαν, μπορώ να πω μεγαλειούργησαν, αναλόγως στις καταστάσεις που βρήκαν εδώ. Αλλά πέτυχαν γιατί φέραν τις αξίες μαζί τους, φέρανε την αξιοπρέπεια, φέραν την πίστη τους και έτσι όλοι μαζί, και το λέω όλοι μαζί γιατί ο καθένας χαιρότανε με τη χαρά του αλλού, ο καθένας λυπότανε με τη λύπη του αλλού και έτσι όλοι μαζί έφτιαξαν αυτά που έφτιαξαν. Και γιατί τα έφτιαξαν? Τα έφτιαξαν για μας, για τα παιδιά τους, για να μην περάσουν τα παιδιά τους αυτά που πέρασαν αυτοί. Και εμείς πρέπει να είμαστε άξιοι συνεχιστές αυτόν όλο. Τώρα, τον Αύγουστο θα επισκεφτούμε και τους φορείς να συζητήσουμε νωρίτερα τον Αύγουστο για το τι εκδηλώσεις θα γίνουν τον Αύγουστο. Παρακαλώ τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη να έρθει να ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα και χρόνια πολλά. 100 χρόνια του χωριού είναι μια ιστορία και μάλιστα όταν ξεκίνησαν από το μηδέν, για να μην πω από το μείον, βάλλοντας μέχρι την Ελλάδα μέσα στην καρδιά τους, αλλά και μεγάλη λύπη για τα πράγματα τα οποία άφησαν, γιατί και εκεί η Ελλάδα ήταν. Να ευχηθώ να έχετε μια πολύ καλή συνέχεια ως σύλλογος. Θα βοηθήσουμε στο μέτρο του δυνατού και τις εκδηλώσεις, γιατί τέτοιες εκδηλώσεις έτσι αποτελούν όχι μόνο εκδηλώσεις μνήμης αλλά και τιμής, αλλά πολύ περισσότερο συνδέουν και τους νεότερους με την παλιότερη γενιά, μαθαίνουμε την ιστορία. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημόσιο. Ο κύριος Τσιμάδης της Νόμης του Δήμου, και εγώ μια παρέθεση να κάνω, έφερε και την πολύ ωραία εικόνα αυτή, την οποία θα κερδίσει όποιος κερδίσει το φλουρί. Παρακαλώ. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να πω ότι ο Δήμαρχος, παρά τη θέλησή του να είναι μαζί μας, δεν μπορεί λόγω ανηλυμένης υποχρεώσης, διαφορετικά θα ήταν εδώ. Με παρακάλεσε να τον εκπροσωπήσω, μεταφέρω τα χρόνια πολλά και τις ευχές του. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι φέτος πραγματικά το χωριό μας, όπως είπε και ο πρόεδρος του Συλλόγου, θα πρέπει να ετοιμαστεί κατάλληλα, να το προετοιμαστεί για να μπορέσουμε να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Εμείς ως Δημοτική Αρχή θα είμαστε δίπλα, θα στηρίξουμε, θα γιορτάσουμε μαζί, θα χαρούμε μαζί και θα θυμηθούμε μαζί. Εγώ αυτό που θέλω να πω τώρα από τη θέση αυτή είναι ότι δεσμεύομαι να αποκαταστήσουμε αυτό το χώρο. Ό,τι χρώματα χρειαστούν, Πρόεδρε, θα τα δώσει ο Δήμος και μάλιστα, αν θέλετε, και από τη Δευτέρα, από αύριο το πρωί. Είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να γίνει. Είναι ένα κτίριο μέσα στο οποίο μεγάλωσα, γέρασα, χάρηκα και όλοι οι προηγούμενοι χωριανοί μας, εντάξει. Αυτό που θέλω να πω, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε,
ο σύλλογός μας να έχει πρόοδο, να το στηρίζουμε, να είμαστε δίπλα του και πάνω απ' όλα να δούμε τι παραλάβαμε και τι μπορούμε να παραδώσουμε. Και πάλι χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος του Φωτίου, ο κ. Καναβάς Γεράσιμο, να έρθει ένα χαιρετισμό, παρακαλώ. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε όλους όσους είναι παρόν, τους αρμόδιους φορείς. Ελπίζω να μας βοηθήσουν για να κάνουμε αυτό το κτίριο και όχι μόνο, και ελπίζουμε να είναι μαζί μας στα 100 χρόνια. Και ο πρόεδρος έχει προσθέσει στην όρτα, πάντα είναι δίπλα μας, όταν το γιορτήσουμε μας στηρίζει, πάντα μας στηρίζει, γενικά το χωριό όλο, παρακαλώ. Να ευχηθώ σε όλους σας καλή χρονιά, να έχει πάντοτε επιτυχίες ο Σύλλογος, να είσαστε δίπλα γιατί εσείς είσαστε το οξυγόνο του Συλλόγου, τα μέλη, και όσον αφορά τα 100 χρόνια του Συλλόγου σας, να ξέρετε ότι η συνθήκη της Λοζάνης που μας έφερε εδώ μόνο μια φορά πραγματοποιήθηκε, δεν έχει ξαναγίνει, αφορούσε το 1,5 εκατομμύριο των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του κόσμου. Ήταν κάτι τραγικό, το οποίο μας έφερε, μας πήρε από τα πατρογονικά μας μέρη και μας έφερε εδώ πέρα. Ανθίσαμε φέρνοντας τα είδη και τα έθιμά μας. Θεωρούμε μετά από 3.500 χρόνια ιστορίας και πολιτισμού, τα φέραμε εδώ πέρα, τα μεταφέραμε και δημιουργήσαμε πάλι μαζί με εδώ πέρα με τους γηγενείς ένα καινούργιο πολιτισμό. Να ξέρετε ότι σε αυτά τα 100 χρόνια θα είμαστε δίπλα και στο χωριό του Νέου Καυκάσου και η Ευξενοβουλεύση θα κάνει για όλα τα χωριά, για όλους τους πρόσφυγες εκδηλώσεις για τη συνθήκη της Λοζάνης. Πάντοτε θα είμαστε δίπλα στο Σύλλογο και ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Καλή συνέχεια. Ότι στο Νέο Καύκασο είναι συνεπής. Μοναδική περίπτωση. Λοιπόν, καλή χρονιά εύχομαι σε όλες, σε όλους. Καλύτερη από αυτή που είχαμε. Προσωπική ευτυχία, οικογενειακή ευτυχία, κοινωνική ευτυχία, δικαιοσύνη παντού. Και να περνάμε όμορφα, υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ.